Ως μια καλή σεζόν για τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Ανατολική Κρήτη, χαρακτηρίζουν οι φετινοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ωστόσο αναφέρονται στα μεγάλα κενά έως και 10 ημερών, καθώς και στις χαμηλές πληρότητες των πρώτων μηνών της τουριστικής περίοδου. Χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές καλή, αλλά όχι όπως την περιμέναμε. Υπάρχουν μεγάλα κενά για μεγάλες περιόδους, για αρκετές μονάδες. Ο Ιούνιος ήταν πολύ χαμηλά στις πληρότητες, πιστεύω γύρω στα 50%. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχει ανέβει, φτάνουμε περίπου στο 80%. Έλληνες δεν υπάρχουν. Η σεζόν άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει, οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, η αλήθεια είναι ότι το πελατολόγιο έχει αλλάξει. Και η ποιότητα του κόσμου κάθε χρόνο που έρχεται έχει να σπαταλήσει όλο και λιγότερα χρήματα. Για τον εσωτερικό τουρισμό πρέπει να σας αναφέρω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ενώ είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες, δεν έχουμε τόσο πολλούς Έλληνες πια φέτος και σε σχέση με πέρυσι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, σε γενικές γραμμές. Και οι πληρότητες τους πρώτους μήνες ήταν έως και 30% μείον από πέρυσι. Αυτό ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για μας. Στον μεγάλο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, το άνοιγμα νέων αγορών, καθώς και στη μεγάλη αύξηση που παρουσιάζουν οι βραχυχρόνιες μισθώς στο νησί μας, αποδίδουν επιχειρηματίες στην όλη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο τους. Και αυτό οφείλεται στις πολύ χαμηλές τιμές από την Τουρκία και την άνοδο της Αιγύπτου. Επίσης, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στα καταλήμματα της Airbnb, έτσι μάθαμε να τα λέμε, τα οποία τουλάχιστον στην Κρήτη αριθμούν 13.500 σπίτια. Αυτά τα σπίτια λοιπόν πιστεύω ότι κάνουν τη μεγάλη ζημιά και στο νόμιμο κατάλημα. Παράλληλα σχολιάζουν τα αρνητικά σημάδια από τη ρωσική αγορά με φόντο τις ακυρώσεις που υπήρξαν και στα τουριστικά καταλήμματα του νησιού. Σύμφωνα με στοιχεία, τον περασμένο μήνα οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέφτηκαν το νησί μας ήταν 12% λιγότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Οι ακυρώσεις από τους Ρώσους είναι απίστευτες. Με το άνοιγμα της σεζόν, με το άνοιγμα των άλλων αγορών, οι ακυρώσεις που έχουν γίνει δεν έχουν γίνει μόνο σε μεγάλα ξενοδοχεία αλλά και στα δικά μας καταλήμματα είναι απίστευτες. Μόνο οι προπληρωμένες κρατήσεις μείνανε σχεδόν που δεν ακυρωθήκανε. Από Ιταλούς έχουμε πτώσει και Ρώσους. Ειδικά στη δικιά μου την περιοχή, στην Αγία Πελαγία, οι Ρώσοι που περιμέναμε να έρθουν δεν ήρθαν.